Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να βάλουμε έτσι στο μικροσκόπιο, με τη βοήθεια φυσικά του κυρίου Ξενάκη, του κυρίου Δημήτρη Ξενάκη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να βάλουμε λοιπόν στο μικροσκόπιο αυτή την επίσκεψη Ερντογάν, κύριε Ξενάκη, που λέγαμε όλοι πριν από λίγο ότι ναι, ήρθε μετά από 6 χρόνια, ναι, το κλίμα ήταν εξαιρετικό, οι χειραψίες εξαιρετικές, τα χαμόγελα, όλη η καλή διάθεση και η καλή συζήτηση και φυσικά και η διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας. Καλά ως εδώ. Στον εμένα αλλά θέλω να πάμε, κύριε Ξενάκη. Πάντα υπάρχει τον εμένα αλλά σε αυτά τα ζητήματα. Σωστά το βάζετε. Όντως έχουμε μια καλή στιγμή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε μια μεγάλη περίοδο στην οποία είχαμε μια βελτίωση της κατάστασης στις υπερπτήσεις, στις παραβιάσεις γενικά της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, η οποία επικυρώθηκε, να το πούμε έτσι, με τη Συμφωνία των Αθηνών. Και νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο και από τις δύο πλευρές είναι η εμπέδωση και η παράταση αυτού του καλού κλίματος, το οποίο απέδωσε τουλάχιστον και στις δύο οικονομίες σημαντικά ωφέλη. Από εκεί και μετά, το δεύτερο πιο σημαντικό, το οποίο θα έβαζα σαν αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, είναι ότι συνεχίζεται ή ξαναρχίζει, να το πούμε έτσι, ο διάλογος για τα καυτά θέματα, για τα θέματα τα οποία αφορούν τον εναέριο χώρο και τα θαλάσσια σύνορα, τα οποία έχουμε με την Τουρκία, και τα οποία παραμένουν οι βασικές διαφορές στις οποίες εμείς τονίζουμε ότι έχουμε, ενώ αντιθέτως η Τουρκία αφήνει να εννοηθεί, και μάλιστα με συνέντευξή του προχθές ο Τούρκος Πρόεδρος, τα άφησε ανοιχτά ότι αυτά τα ζητήματα, όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών, το ζήτημα της μειονότητας, στο οποίο αναφέρθηκε σήμερα. Μίλησε ξεκάθαρα για τουρκική μειονότητα. Το είπε, ναι. Ήταν ίσως, αν θέλετε, το μελανό στοιχείο της παρουσίας του κυρίου Ερντογάν εδώ, καμία σχέση βεβαίως με το 2017 που είχε αμφισβητήσει ανοιχτά τη συνθήκη της Λοζάνης. Εν τούτης, δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε ήδη 64 γύρους διερευνητικών επαφών, οι οποίοι δεν μας έχουν οδηγήσει σε επίλυση. Αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κύριε Ξενάκη, η οικοδόμηση είναι πάρα πολύ αργά βασανιστική, δηλαδή, θα έλεγα. Έτσι είναι. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι απαραίτητα, έτσι, προκειμένου να εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και να αλλάξει, αν θέλετε, συνολικά ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ο ένας τον άλλο. Είναι ταυτοτικό και αξιακό το ζήτημα, και όσο δεν συμβαίνει αυτό, όσο δηλαδή δεν βλέπουμε μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται στη δημόσια σφαίρα την Ελλάδα στην Τουρκία και την Τουρκία στην Ελλάδα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουμε σε όρους ειρήνης, όπως για παράδειγμα ήρθαν η Γαλλία και η Γερμανία, δύο χώρες οι οποίες είχαν αντίστοιχες μακροχρόνιες συγκρούσεις και διενέξεις, οι οποίες όμως λύθηκαν. Και μάλιστα κάνανε και ένα γαλλογερμανικό άξονα ισχυρό, κατά περιπτώσεις. Ισχυρό. Δεν λείπουν τα συμφέροντα και των δύο, αλλά δεν έχουμε φύγει από την κατάσταση της πιθανής σύραξης με την οποία εμείς είμαστε με την Τουρκία πάρα πολύ καιρό. Κύριε καθηγητά, αναφέρατε και πολύ σωστά πριν ότι ουσιαστικά η σημερινή συνάντηση και αυτή η διακήρυξη καλής γειτονίας, δεν ξέρω πώς να την πω και εγώ ακριβώς, ήταν το επιστέγασμα μιας ήρεμης έτσι περίοδου που προηγήθηκε αρκετών μηνών, και είδαμε και τις προηγούμενες μήνες και μια τουρκική πολιτική πιο ήρεμη, πιο ήπια, και τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο πιο ήπιο, δεν τον έχουμε συνηθίσει. Το ερώτημα είναι όμως γιατί, τι επιδιώκει στην πραγματικότητα Ερντογάν? Νομίζω αυτό δεν το έχουμε αντιληφθεί. Είναι μια σύνθετη και, αν θέλετε, ρευστή διεθνής περίοδος, όπου ακόμα δεν έχει κλείσει το θέμα Ουκρανία, δεν έχουμε καταλήξει κάπου, και έχει ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο, στο οποίο ο κύριος Ερντογάν είναι πάλι σημαντικός παίκτης. Στη Γάζα, ακριβώς. Κατάφερε κάτι το οποίο δεν περιμέναμε όλοι, να πατήσει σε δύο βάρκες στο ουκρανικό, όπως λέμε, ζήτημα, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό δείχνει και τις ικανότητες αυτού του ηγέτη, που ναι μεν εμάς δεν μας ικανοποιεί ως γείτονες, αλλά τα αποτελέσματα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας δείχνουν άλλα πράγματα.
Αυτό το οποίο, δεν είμαι ξεκάθαρος για το γιατί ακριβώς προσπαθεί να αποκτήσει... Κανείς δεν το έχει αντιληφθεί, κύριε καθηγητά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό, δηλαδή το να ζητάει η Τουρκία να έχει ένα καλό, μια έξωθεν καλή μαρτυρία για τις γειτονικές σχέσεις με την Ελλάδα, μια χώρα η οποία έχει... είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σημασία αυτό για την Τουρκία. Χτίζει γέφυρες με τη Δύση. Προφανώς υπάρχουν ζητούμενα όπως είναι και τα F-16, υπάρχει το ζήτημα των Eurofighters που είναι ένα ζήτημα ισορροπίας, αλλά και άλλα ανοιχτά ζητήματα οικονομίας που έχει σοβαρά προβλήματα οικονομίας η Τουρκία. Και αυτό το έχει αντιληφθεί ο κύριος Ερντογάν και γι' αυτό και έχουμε αυτή την παρατεταμένη περίπου 10 μηνών αν θέλετε, και χειρία, ένα μορατόριο στο Αιγαίο. Και θυμίζω ότι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή από το Φεβρουάριο έως το Νοέμβριο του 2022, είχαμε περίπου 2.940 κάτι υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, ενώ την αντίστοιχη φετινή περίοδο μόλις 47. Και αυτό μας έκανε μια τεράστια διαφορά, το λέω σαν παράδειγμα και μόνο, περίπου 23 εκατομμυρίων ευρώ αποταμίευση από τη διαφορά στα καύσιμα της πολεμικής αεροπορίας που χρησιμοποιούνται για τις αναχαιτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών. Αντίστοιχα και στην Τουρκία, η οποία βεβαίως άλλαξε στάση μετά από μια φυσική καταστροφή. Έτσι, μια καταστροφή η οποία και στην Ελλάδα, για να το πούμε, για να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, τα χρήματα τα οποία δαπανώνται στον προϋπολογισμό μας για να ανασυσταθεί η κατάσταση στην Θεσσαλία μετά από αυτή την καταστροφή είναι ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία εξοικονομήσαμε από τους πόρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μια ενδεχόμενη αλλαγή της Τουρκίας και μια επιστροφή σε ένα καθεστώς υπερπτήσεων ενδεχομένως να μας δυσκολέψει πάρα πολύ στην εφαρμογή του προϋπολογισμού το επόμενο έτος. Η μη επιστροφή σε ένα καθεστώς υπερπτήσεων, από την άλλη, κύριε Ξενάκη, μπορεί να μας στερήσει, αν θέλετε, και ένα χαρτί στην διεκδίκηση παραπάνω ενίσχυσης του εξοπλισμού μας. Γιατί τώρα, ναι, η Ελλάδα ενισχύει τον εξοπλισμό της, τα αεροσκάφη της, τα πολεμικά της αεροσκάφη, όλον αυτό τον αμυντικό εξοπλισμό σε σχέση με άλλες χώρες που μπορεί να είναι μεγαλύτερες, αλλά δεν θα πάρουν τα ίδια χρήματα, γιατί δεν έχουν σχέσεις τέτοιες γειτονίες με άλλες χώρες. Μας στερεί, αν θέλετε, έτσι, και ένα διπλωματικό χαρτί. Δεν θα το έλεγα, όχι. Γιατί νομίζω ότι αυτό το ζήτημα είναι ανοιχτό σε όλες τις χώρες να ξοδέψουν όσο θέλουν σε αυτό το κομμάτι. Το ζητούμενο είναι να μην ξοδεύεις σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή οι αμυντικές σου δαπάνες να συμπιεστούν προς όφελος άλλων τομέων της κοινωνίας που έχουν ανάγκη και δόξα τω Θεώ. Και πιο επικοινωνιακό πολιτικά. Πιο επικοινωνιακό σίγουρα, αλλά και πιο ουσιαστικό, να πούμε την αλήθεια. Βέβαια, καμιά φορά και οι αμυντικές δαπάνες ή οι αγορές που κάνεις εξοπλιστικές είναι θέμα πολιτικής. Δηλαδή δεν είναι πάντοτε και το τεχνοκρατικό στοιχείο. Όχι, είναι και το χτίζεις συμμαχίες ή επιλέγεις έτσι. Ακριβώς, αγαπητέ μου. Δεν αγοράζεις κανόνια γιατί θα κάνεις με τα κανόνια. Ακριβώς. Αγοράζεις την ασφάλεια, γιατί είμαστε χώρα που αγοράζει ασφάλεια από τις λεγόμενες χώρες προμηθευτές, όπου αγοράζει την ουσία τη συμμαχία αυτής της χώρας. Έτσι, εμείς με τη Γαλλία το έχουμε χτίσει αυτό εδώ και αρκετά χρόνια και με άλλες χώρες, αλλά κυρίως με τη Γαλλία. Εν τούτης, αυτό το οποίο μπορεί να προκύψει από τις αμυντικές επενδύσεις είναι ένα κομμάτι της ανάπτυξης, της καινοτομίας, η οποία προέρχεται από την αμυντική βιομηχανία και συνήθως πάει μαζί με τις αγορές τέτοιων συστημάτων. Αγοράζεις και τεχνολογία την οποία την επενδύεις εδώ και σου αποφέρει αντίστοιχα ωφελήματα. Αυτό το έχει κάνει πολύ επιτυχημένα η Τουρκία, θέλω να σας πω, έχοντας αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία και έχει γίνει πια εξαγωγική χώρα. Κύριε καθηγητά, διαβάζω εδώ, έχουμε στα χέρια μου τώρα την διακήρυξη των Αθηνών. Μέσα στα σημεία που διαβάζουμε, μεταξύ άλλων, είναι αυτό το που είναι πολύ εύηχο, μια πολύ εύηχη παράγραφος και πολύ ωραία διατυπωμένη για τη σημασία των αποτελεσματικών διάβλων και μηχανισμών επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο, για την επιτυχή διαχείριση των διμερών του σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης. Μήπως παραδεχόμαστε εν μέρει πριν σαφώς ότι και εμείς κλιμακώναμε κάπως στη συζήτηση ή ότι είχαμε έτσι συγκρουσιακές τάσεις, παρότι η διπλωματική μας γλώσσα όλα τα τελευταία χρόνια είναι ότι εμείς δεν θέλουμε τις εντάσεις. Η Τουρκία είναι εκείνη η οποία δημιουργεί ένταση στο Αιγαίο. Ναι, κοιτάξτε, δύσκολα μπορεί να σταθεί το επιχείρημα ότι εμείς είμαστε αυτοί που ιντριγκάρουν την κατάσταση.
Παρότι η Τουρκία το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα. Ναι. Δεν πείθει όμως γενικώς, γιατί το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με εμάς, μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, συμβαίνει και με όλους τους γείτονες της Τουρκίας. Δεν υπάρχει γείτονας της Τουρκίας που να μην έχει ζητήματα με την Τουρκία. Βεβαίως, εμείς ίσως έχουμε τα σημαντικότερα και αναδεικνύονται και καλύτερα τα δικά μας ζητήματα με την Τουρκία σε σχέση με τις υπόλοιπες γείτονες χώρες. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι αποτελεί ουσιαστικά μια έμεση παραδοχή αυτό. Φωτογραφίζει την Τουρκία. Το ζητούμενο είναι πώς αυτό θα συμβεί. Δηλαδή, ποιοι είναι οι μηχανισμοί, ποιοι είναι οι διάβλοι επικοινωνίας οι οποίοι δημιουργούνται στο ανώτατο επίπεδο και στο ανώτερο επίπεδο των αξιωματικών, ώστε να αποφευθούν οι υπερπτήσεις και αντίστοιχα οι εντάσεις στο Αιγαίο. Το λέω ότι είναι μόνο ένα από τα ζητήματα, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα στο θέατρο επιχειρήσεων του Αιγαίου. Και βεβαίως, τι μηχανισμοί ελέγχου αυτού του καθεστώτος που πάει να δημιουργηθεί ή που υποτίθεται ότι οι δύο χώρες συναποφάσισαν ότι δημιουργούν. Ποιους μηχανισμούς ελέγχου έχουμε, οι οποίοι είναι και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Γιατί αυτού του είδους οι μηχανισμοί είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε αυτά δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Δεν είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς διεμήφθη. Ακόμα δεν έχουν βγει όλα τα στοιχεία προς τα έξω για το πώς σκέφτονται αυτούς τους διάβλους να τους θεσμοθετήσουν. Παρότι τονίστηκε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια άτυπη μη νομικά δεσμευτική, αλλά πολιτικά δεσμευτική συμφωνία. Να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, κύριε Ξενάκη. Δηλαδή, πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, όλες οι συμφωνίες είναι πάντοτε στην... πάντοτε θα πρέπει να προσπαθούν να τη στηρίξουν. Αν αλλά δεν προφανώς τη στηρίζει μια χώρα, έτσι, γιατί μπορεί να την υπογράψει, αλλά να μην την στηρίξει. Γι' αυτό το λόγο συνήθως δημιουργούνται και μηχανισμοί παρακολούθησης, follow-up mechanisms, στη γλώσσα την διπλωματική, οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη των σχέσεων. Αυτοί είναι μηχανισμοί ελέγχου και αιρεσιμότητας, αν θέλετε, στη συμφωνία που θα πρέπει να έχει ένα καρότο και ένα μαστίγιο. Το μαστίγιο, λοιπόν, που είναι αυτού του είδους οι μηχανισμοί, οι οποίοι, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να μπλοκάρουν χρηματοδοτήσεις, θα μπορούσαν να σταματήσουν τη συνέντευξη. Τι περιλαμβάνει αυτή ένα τέτοιο μηχανισμό, ένα τέτοιο τύπου? Κοιτάξτε, υπάρχουν επιτροπές ελέγχου, οι οποίες είναι κοινές, είναι διεθνείς επιτροπές. Όμως αυτά... Εδώ όμως βάζεται και το θέμα να υπάρχουν ρήτρες, έτσι, κάποια αντίπεινα, δηλαδή. Εδώ δεν βλέπουμε ρήτρες, έτσι, είναι μια συμφωνία καλής θελήσεως. Οπότε επαφίεται και στις δύο πλευρές, στην καλή διάθεση των δύο πλευρών, να συνεχίσουν αυτό το καθεστώς. Το οποίο είναι μάλλον το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή στη σχέση μας με την Τουρκία. Αν μπορούσαμε να έχουμε κάτι καλύτερο από αυτό, ενδεχομένως να το είχαμε προσπαθήσει. Και γι' αυτό και είπα εξ αρχής ότι ο στόχος είναι να εμπεδωθεί αυτό το κλίμα χαμηλών τόνων, αυτό το μορατόριο στο Αιγαίο, και ή δυνατόν να επεκταθεί ο διάλογος και χρονικά, αλλά και σε βάθος, σε θέματα που δυσκολευόμαστε να βάλουμε και εμείς στο τραπέζι, αλλά και να βρεθεί, και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση, τουλάχιστον με τους όρους που συζητιώνται αυτά τα θέματα στις δύο χώρες. Ναι. Γιατί αν παρατηρήσουμε διαχρονικά τον τύπο και το δημόσιο διάλογο στην Τουρκία, θα δούμε ότι η συζήτηση είναι πόσα νησιά μας έχουν πάρει οι Έλληνες. Άλλοι λένε 140, άλλοι λένε 36. Εν πάση περιπτώσει, όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας και ο δημόσιος διάλογος είναι προσανατολισμένος ότι η Ελλάδα μας έχει ρίξει και πρέπει να διορθωθεί αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Αν δεν αλλάξει αυτό... Μπορεί να σταματήσει αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν αλλάζουν αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά σαφώς υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται για να ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται, για παράδειγμα, οι ηγέτες των δύο χωρών ή ακόμα και ο τρόπος... θυμηθείτε την δημόσια συζήτηση που είχαμε στην Ελλάδα την περίοδο 99-2004, που ήταν και μια αντίστοιχη περίοδος στην Τουρκία, όπου ήταν η καλύτερη ίσως περίοδος των σχέσεων, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κάποιος με τη συμφωνία του Ελσίνκη ή όχι. Πάντως ήταν μια περίοδος όπου είχαμε έρθει πολύ κοντά στην Τουρκία. Ο δημόσιος διάλογος
ο οποίος διεξάγονταν και στη μία χώρα και στην άλλη, είχε τελείως διαφορετικούς όρους από αυτούς που έχει σήμερα. Για να αλλάξει αυτό το οποίο έχει κτιστεί αυτή την 20ετία πλάς του κυρίου Ερντογάν στην Τουρκία και το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας που έχει φτιαχτεί, θα χρειαστεί πάρα πολύ κόπος και πάρα πολύ καιρός. Δεν θέλω να κλείσουμε έτσι την συζήτησή μας. Θα σας ζητήσω ευγενικά να βάλετε μια ανατελή, γιατί βλέπετε έχουμε και τα αναγκαστικά μας διαφημιστικά διαλύματα. Να πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης τον κύριο Ξενάκη για να συζητήσουμε και να κάνουμε έτσι μια τελευταία αποτίμηση αυτής της επίσκεψης Ερντογάν στην χώρα μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τη συζήτηση για την επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα μας και την αποτίμηση που επιχειρούμε λοιπόν να κάνουμε με τη βοήθεια του καθηγητή πολιτικής επιστήμης του κύριου Δημήτρη Ξενάκη. Και έτσι θέλοντας να κλείσουμε σιγά σιγά αυτόν τον κύκλο συζήτησης, κύριε καθηγητά, τι μπορούμε να περιμένουμε για το αύριο των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά από αυτή την επίσκεψη, με το δεδομένο ότι, όπως και εσείς έχετε πει πολλές φορές στην συνέντευξη σας και νομίζω ότι όλοι πλέον μπορούμε να το αποδεχτούμε, ο Ερντογάν είναι ένας απρόβλεπτος ηγέτης, μια απρόβλεπτη πολιτική προσωπικότητα που δεν το έχει και σε τίποτα. Αύριο μεθαύριο να πει εμένα αυτή η διακήρυξη των Αθηνών σήμερα δεν καλύπτει. Ναι. Αλήθεια είναι. Είναι ένας ηγέτης τέτοιου τύπου, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να αξιοποιεί οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά του, να διαπραγματεύεται τα πάντα και βεβαίως είμαι σίγουρος ότι εάν οι συνθήκες τον ευνοούν, δεν θα τηρήσει τη συμφωνία αυτή. Οι πιθανότητες είναι δηλαδή περισσότερο στο να μην τηρηθούν αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν, ενδεχομένως να προχωρήσουν κάποια πράγματα στο επίπεδο της συνεργασίας στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Αυτές οι 15 συμφωνίες οι οποίες αφορούν ζητήματα τεχνικά, ζητήματα εκπαίδευσης, τουρισμού, τα οποία γενικώς είναι ανώδυνα και τα περισσότερες σημασίας μοιάζουν, κύριε Ξενάκη. Θα σας έλεγα ότι τις περισσότερες περιπτώσεις αυτά αυτορυθμίζονται. Όμως στο πλαίσιο χωρών που έχουν αυτού του τύπου τις συγκρουσιακές σχέσεις μπορούν να βοηθήσουν στο να λιανθούν, αν θέλετε, κάποιες διαφορές και να εμπεδωθεί ένα κλίμα γενικευμένης συνεργασίας. Οι διερευνητικές συζητήσεις που προανήγγυλαν και οι δύο, και ο κ. Ερντογάν και ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή ενδεχομένως ο 65ος γύρος διαπραγματεύσεων, θα δείξει εάν υπάρχει πρόσφορο έδαφος και εάν έχουν βάλει λίγο νερό στο κρασί τους. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτούς τους γύρους διαπραγματεύσεων οι Τούρκοι και δεν βάζουν 50 θέματα ως διαφορές, αλλά περιορίζουν αυτόν τον κατάλογο. Κάπου κάνουμε και εμείς ένα συμβιβασμό, ο οποίος, και το λέω αυτό γιατί είναι μια παρεξηγημένη λέξη, η λέξη συμβιβασμός, ένα συμβιβασμός γίνεται πάντα στο πλαίσιο του υπολογισμού του κόστους και της ωφέλειας μιας συμφωνίας. Οπότε, ένα συμβιβασμός και από τις δύο πλευρές μπορεί να είναι αμοιβαία υποφελής. Για τέτοιο τύπου συμβιβασμό συζητάμε. Αν λοιπόν υπάρχει η εμπέδωση αυτού του κλίματος συνεργασίας, καταρχήν, όπως είπαμε, η εμπέδωση του μορατόριου να μην έχουμε αυτή τη συγκρουσιακή κατάσταση και στη συνέχεια να ανοίξει η συζήτηση και στα θέματα τα οποία είναι τα προβληματικά στη σχέση μας, είναι πάρα πολύ θετικό. Και όπως λένε και οι διπλωμάτες μας, όσο συζητάμε υπάρχει η πιθανότητα να βρούμε λύση. Αν δεν συζητάμε, για δεν θα βρούμε ποτέ λύση. Σωστό. Κύριε Ξενάκη, για το μεταναστευτικό, υπάρχουν προσδοκίες ότι μπορούμε να δούμε μια ακόμα καλύτερη συνεργασία? Έχουν γίνει κάποια βήματα. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα ότι υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία συγκριτικά με το παρελθόν. Μπορούμε να έχουμε προσδοκίες? Κοιτάξτε, η Τουρκία αναμφίβολα χρησιμοποιεί, έχει εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό, το έχει οπλοποιήσει, όπως λέμε, έτσι, λίγο νεοελληνικά, αλλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τα ζητούμενά της στην Ευρώπη. Ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ρυθμίζεται από τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016. Και σε αυτό το πλαίσιο προβλέπονταν να υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Τουρκίας και ένας της Ελλάδος σε Σμύρνη και Λέσβο αντίστοιχα, όπου θα συνεννοούνται σε πραγματικό χρόνο για να μειωθούν οι ροές. Δεν χρειάζεται βέβαια να γίνει αυτό, διότι φάνηκε και φέτος που είχαμε
πάρα πολύ μεγάλη μείωση των προσφυγικών ροών την ίδια περίοδο που είχαμε μείωση των υπερπτήσεων, ότι χρειάζεται απλώς η καλή συνεργασία των δύο χωρών. Γι' αυτό και είπα ότι πολλά από αυτά τα θέματα χαμηλής πολιτικής συνήθως αυτορυθμίζονται από πάνω προς τα κάτω και όχι από κάτω προς τα πάνω. Το μεταναστευτικό βεβαίως είναι και κάτι που έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στο διεθνή περίγυρο. Δηλαδή, εάν κλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν έχουμε την εμπλοκή και άλλων χωρών και ζήσουμε κατάσταση αντίστοιχη του 2014 στη Συρία, αυτά τα προσφυγικά ρεύματα κάπου θα εκτονωθούν. Και θα εκτονωθούν συνήθως έτσι προς την Ευρώπη. Άρα αυτό είναι συνάρτηση και άλλων παραγόντων. Το αν ο κύριος Ερντογάν συνεχίσει να οπλοποιεί απέναντι στην Ευρώπη το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, θα πρέπει να το δει η ίδια η Ευρώπη. Έτσι. Όχι μόνο εμείς που το αναδεικνύουμε, αλλά η λύση έρχεται μέσα από την Ευρώπη, γιατί αυτή άλλωστε είναι μία από τις πολιτικές στις οποίες η Ευρώπη έχει τον πρώτο ρόλο σε σχέση με τις εθνικές πολιτικές. Και τελικά να δούμε αν ο κύριος Ερντογάν θα γίνει καλός συνομιλητής. Και το λέω αυτό με δεδομένη και τη δημόσια τοποθέτηση που είχαμε πρόσφατα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος λίγο το πολύ διαφώνησε με την επίσκεψη Ερντογάν και το σκοπό αυτής. Νομίζω είχε γίνει και ολόκληρη συζήτηση. Όχι καλός συνομιλητή, πειρατή της Μεσογείου, δεν τον αποκαλεί ο κύριος Σαμαρά. Ναι, μπορούμε να τον τοποθετούμε στους καλούς μας συνομιλητές. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι, αν θέλετε, και το μεγάλο ερωτηματικό για το κάθε τέτοιου τύπου συνάντηση, ότι εάν τελικώς δίνουμε άλοθη σε έναν ηγέτη ο οποίος δρά με πολύ παράνομο τρόπο στις εξωτερικές του σχέσεις και στις σχέσεις της ημερής μεταξύ μας. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε βάθος χρόνου μια μακροχρόνια στρατηγική απομόνωσης του κυρίου Ερντογάν, το οποίο όμως δεν μπορεί να συμβεί από την Ελλάδα μονομερώς. Θα πρέπει να συμβεί συντονισμένα από τις ηγεσίες της Δύσης. Όσο δεν συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι θα ήταν λάθος να προσπαθήσουμε να τον απομονώσουμε εμείς, γιατί μάλλον θα απομονωθούμε εμείς σε αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ σαφές αυτό που λέτε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου πάντα να συζητάμε. Δική μας.